Καταρχάς να καταδικάσουμε την επίθεση την οποία δέχτηκαν συνάδελφοί μας, μέλη του Σωματείου Τουρισμού Ξενοδοχείων Επισκεπτισμού Αττικής, κάτω στην Αθήνα, στην διαδήλωση την οποία είχαν κάνει στο Υπουργείο Εργασίας, για να διατρανώσουν εκεί πέρα τα αιτήματά τους. Για άλλη μια φορά δέχτηκαν επιθέσεις από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με χημικά, με γκλοπ. Φανερώνεται δηλαδή το πώς βλέπει η ελληνική κυβέρνηση, το κράτος, πώς βλέπει τους εργαζόμενους, πώς θέλει να τους αντιμετωπίσει. Την ίδια στιγμή δηλαδή που μιλάνε πολύ άνετα με επιχειρηματικούς ομίλους κτλ., χτυπάνε τους εργάτες στο ψαχνό που λένε. Από εκεί και πέρα, για να δώσουμε ένα κλίμα για τη σημερινή κινητοποίηση, με αφορμή το ότι θα άνοιξει πάλι η σεζόν σε λίγο διάστημα και μένουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας ήδη χωρίς εισόδημα, γιατί το επίδομα ενεργείας κρατάει μονάχα για 3 μήνες με νόμο του 2011. Απαιτούμε αυτό το εισόδημα να είναι για όση διάρκεια θα είναι εκτός δουλειάς, να ανέβει στα 600 ευρώ και βέβαια να εφαρμοστούν πλήρως οι συμβάσεις εργασίας οι οποίες έχουν υπογραφεί και στα ξενοδοχεία και στον επισκεπτισμό. Δίνουμε όμως παρόλα αυτά τη μάχη καθημερινά, ούτως ώστε να υπογραφτούν καλύτερες συμβάσεις με καλύτερους όρους, κανένας κάτω από τα 8-25, πενθήμερο, 7ωρο, επαναφορά των βαρέων ανθυγιεινών, μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, ειδικά για τους εργαζόμενους στη σεζόν, να υπάρχουν και ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, και καλούμε τους συναδέλφους μας μέσα από τον αγώνα του ΣΕΔΕΠΕ, μέσα από τον καθημερινό τους αγώνα, να διεκδικήσουν για καλύτερους όρους δουλειάς και ζωής.